πρεσβειοπία, γλαύκομα και οχρά κοιλίδα. Τα προβλήματα στα μάτια μπορούν να προκαλέσουν έντονο ψυχολογικό όσο και ανατομικό πρόβλημα στο άτομο. Ποιε είναι οι σύγχρονε λύσει και πώ αντιμετωπίζονται οι νόσοι των ματιών, σε λίγο στην εκπομπή μα. Όλοι μα σε κάποια στιγμή τη ζωή μα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τα μάτια μα. Είτε αυτό είναι πρεσβειοπία, είτε είναι μειοπία, γλαύκομα ή ακόμη και ο σαχαρόδο διαβήτη, ο οποίο μπορεί να επηρεάσει το κέντρο του ματιού μας είναι ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Για όλα αυτά τα θέματα θα έχουμε κοντά μας σήμερα τον γιατρό τον Δ. Βασίλη Λαράκο, ο οποίος είναι διδάκτρος Πανεπιστημίου Αθηνών, επιμελητής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και ειδικό γραμματέας της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα κύριε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Χαρά μας. Ε, αυτό το οποίο όλοι λέμε είναι να σε προσέχω στα τα μάτια μου και προφανώς πρόκειται για ένα από τα πιο ευαίσθητα όργανα του σώματός μας το οποίο απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή. Το ερώτημα είναι πόσο πρόληψη μπορεί να έχουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα εγκαίρως και στην ώρα του ε, χωρίς προβλήματα. Ε, τα μάτια μας όντω τα προσέχουμε γιατί είναι ένα από τα βασικά αισθητήρια όργανα και γι' αυτό είναι πολύτιμα όπως όλα βέβαια τα αισθητήρια όργανα. Αποτελούν όμω και αυτό που μα αρέσει να λέμε το παράθυρο, όχι μόνο στην ψυχή, αλλά και σε όλο τον οργανισμό, στο σώμα. Τον καθρέφτη, ουσιαστικά αυτό που λέμε. Πράγματι. Ε, δεν είναι τυχαίο αυτό που ανέκαθεν ακούγαμε, ότι μέσα από τα μάτια μπορούμε να βοηθηθούμε, αν όχι σπανίω ή περισσότερε φορέ να διαγνώσουμε και κάποια ειδική πάθηση. Πράγματι, διερευνώντα, εξετάζοντα διεξοδικά κλινικά τα μάτια μα, Μπορούμε να πάρουμε πολλέ πληροφορίε για αυτοάνωσα νοσήματα, ρευματικά νοσήματα, okay. για υπέρταση, για ζαχαρόδη διαβήτη, για την κατάσταση των αγκίων του οργανισμού, αφού βλέπουμε με τη βιδοσκόπηση τα αγκία του βυθού που αντικατοπτρίζουν και τα αγκία του υπόλοιπου οργανισμού. Και με τη σύγχρονη τεχνολογία, έχοντα προσθέσει σύγχρονα εργαλεία στη φαρέτρα μα, τα οποία είναι πολύ φιλικά για τον ασθενή, γιατί και αυτό φυσικά μας νοιάζει, έχουμε και μια αντικειμενική καταγραφή αυτών των αλλοιώσεων που σαφώς μπορούν να βοηθήσουν άλλες ειδικότητε ναι. στη διάγνωση, αντιμετώπιση και διαχείριση ασθενών. Ειδικότητε όπως παιδιάτρους, παθολόγους, διαβητολόγους, ρευματολόγους, ενδοκρινολόγου. Όλα άλλους. αυτά μέσα από μια εξέταση ή περισσότερε εξετάσει που αφορούν στα μάτια. Σαφώ. Και γι' αυτό και αυτοί οι συνάδελφοι μας παραπέμπουν αντίστοιχα περιστατικά ασθενείς τους για αντίστοιχη διαχείριση. Πρόσφατα προσθέθηκαν και οι νευρολόγοι, οι οποίοι ανέκαθ, με τους οποίους ανέκαθεν βεβαίως είχαμε συνεργασία, αλλά για παθήσεις όπως η σκλήρινση, πρόσφατα υπάρχουν καινούριε μελέτες που παρακολουθούμε ασθενείς με καινούργια πρωτόκολλα, καθώς μια ειδική οφθαλμολογική εξέταση βοηθάει πάρα πολύ στην παρακολούθηση της απομυελληνοτικής νόσου. Είναι πράγματι πληροφορίε αυτέ τι οποίε ο πολίτη κόσμο δεν τι γνωρίζει. Και το λέω αυτό γιατί στην Ελλάδα έχουμε την πρόληψη εκείνη που αξιοποιείται βεβαίω κατά το δοκούν, προκειμένου να διαγνώσουμε προβλήματα μόνο και μόνο μέσα από μία εξέταση των ματιών. Στην Ελλάδα οριμάζει το θέμα τη πρόληψη μέσα από ευαισθητοποίηση κοινωνική και διαδικτυακή, όλου του κόσμου. Πλέον το επίπεδο γίνεται όλο και υψηλότερο, η πληροφορία διαχέεται. Δεν περιμένουμε να λάβουμε την εντολή από πάνω προ τα κάτω για να από προλάβουμε για από το Υπουργείο ή από την Διοίκηση ή από πουδήποτε, αλλά οι ίδιοι ευαισθητοποιούμαστε, διότι πλέον διαβάζουμε, ακούμε, μαθαίνουμε. Γνωρίζουμε λοιπόν πόσο συχνά πρέπει να εξεταζόμαστε. Η μαμά και ο πατέρα θα φέρει το παιδάκι Μαι. ήδη από την ηλικία των 2 ετών για οφθαλμολογική εξέταση, αν δεν τον παροτρύνει ήδη ο παιδίατρο που τι πλήστε των περιπτώσεων θα το κάνει. Συγγνώμη, τι αναζητούμε σε μία ηλικία ας πούμε, των 2 ετών, μια Για παράδειγμα. αμβλιοπία, ε, τεμπέλικο μάτι, στραβισμό, mm. ένα συγγενέ γλάφκομα, κάποια άλλη βαριά νευροφθαλμολογική πάθηση που πρέπει να ξέρουμε ότι τα παιδιά, όχι μόνο στην ηλικία των 2 ετών, και 4, και 6, και 8, και 10, ένα παιδάκι δεν ξέρει πώς πρέπει να βλέπει. Άρα δεν θα διαμαρτυρηθεί για πλημελή όραση ή προβληματική. Γιατί δεν ξέρει ποιο είναι το φυσιολογικό. Αυτό είναι κάτι που διαλάθει τη προσοχή μα. Δεν θα έρθει λοιπόν το παιδί να μα πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν βλέπω ή βλέπω θολά ή βλέπω κοντά και μακριά. Ακριβώ. Έχουμε δει ασθενεί που του διαγιγνώνουμε στην ηλικία των 20 και μα λένε: Εγώ πάντοτε έτσι έβλεπα. Και το ένα μάτι δεν έβλεπε ποτέ. Ήταν τεμπέλικο που λέμε. Υπάρχει τρόπο όμω από την πλευρά του γιατρού να προσδιορίσει το πρόβλημα, εάν και εφόσον πρόκειται για μία μοιοπία ή μία πρεσβεωσία ή μία αλλίωση ή κατάσταση του ματιού, εφόσον το παιδί είναι σε μία τόσο μικρή ηλικία. Υπάρχουν Υπάρχουν μέθοδοι, μπορούμε να το διαγνώσουμε. Ανώδυνοι, γιατί ένα μωρό, ένα Ανώ... παιδί δεν κάθεται εύκολα ανώδυνοι, ανώδυνοι. να κάνει τον έλεγχο. Υπάρχουν τεχνικέ που χρησιμοποιούμε και μπορούμε πολύ εύκολα και φιλικά. Ε, να διαχειριστούμε ακόμα και ένα μωρό, πολλό μάλλον ένα παιδάκι. Και σα πληροφορώ ότι τα παιδάκια από την ηλικία των 5-6 ετών και μετά, που πάλι πρέπει να τα εξετάζουμε αναδιαιτεία, προτείνουμε και σαν οφθαλμολογική εταιρεία στι κατευθυντήριε οδηγίε μα, είναι ε, να, αναδιετία να τα βλέπουμε τα παιδιά. Είναι κρίσιμη αυτή η περίοδο, γιατί το οπτικό νεύρο ολοκληρώνει την ορίμανση του μέχρι την ηλικία των 9-10 ετών, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, άρα ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε μέχρι τότε. Και για να... Μπορούμε να παρέμβουμε αν προκύψει ένα πρόβλημα στην ηλικία αυτή. Δηλαδή, πώ παρεμβαίνουμε. Γιατί, παράδειγμα, στη μοιοπία, όταν συζητάμε για το λέιζερ, η βασική γραμμή που δίδεται από συναδέλφου σα είναι ότι αποφεύγουμε να παρέμβουμε με το λέιζερ μέχρι ότου ολοκληρωθεί η μοιοπία ή αν ανεβεί μετά την ελληνική Ισχύει αυτό. Ισχύει. Ισχύει. θα πούμε για το λέιζερ, γιατί είναι ένα κομμάτι που ενδιαφέρει το, κοινό μας, mm -hmm. ε, αλλά τα, στα παιδιά δεν θα κάνουμε λέιζερ αλλά θα τα διορθώσουμε με ένα γυαλάκι ή με μια κάλυψη του ματιού ή με κάποιο χειρουργείο αν χρειαστεί όχι με σκοπό να διορθώσουμε την μοιοπία να την εξαλείψουμε αλλά να δώσουμε το βοήθημα που χρειάζεται mm -hmm. στο μάτι εν είδη φακού ή και φακού επαφής μερικέ φορέ ναι. ή και χειρουργικά, ούτω ώστε να αναπτύξει τη μέγιστη δυναμική το οπτικό νεύρο. Και 10 βαθμού μειοπία να έχει. Και 10 βαθμού υπερμετροπία να έχει. Αν ποτέ δεν του δώσουμε το σωστό γυαλάκι, το οπτικό νεύρο δεν πρόκειται να αναπτυχθεί. Αδρανή. Και αδρανή. Οπότε αμβλιοποιεί, τεμπελιάζει. Ό,τι και αν κάνουμε μετά την ηλικία των 12 ετών, 15 ετών και λέιζερ και χειρουργείο και οτιδήποτε, δεν πρόκειται να δει. Εάν όμως το προλάβουμε, το διορθώσουμε με έναν φακό, με ένα φακό επαφής, με ένα ειδικό γυαλί ή με κάποιον άλλο τρόπο, θα δώσουμε τη δυναμική στο οπτικό νεύρο να αναπτυχθεί και αργότερα επιλέγουμε μια πιο μόνιμη αντιμετώπιση. Μια και μιλάμε για τα παιδιά, υπάρχει η ο μύθος, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το, ότι ένα παιδάκι δεν πρέπει να φορά γυαλιά ελίου μέχρι ότου φτάσει μια συγκεκριμένη ηλικία. Μύθος ή αλήθεια λοιπόν? Μύθος. Μύθος, όσο πιο νωρί, τόσο πιο καλά. Όλες οι εταιρείε πλέον βγάζουν πλαστικά γυαλιά, άθραυστα, με άθραυστους φακούς, που προστατεύουν από την υπεριόδη ακτινοβολία. Το γυαλί δεν είναι μόνο κόσμημα Εσθητικό. ή αισθητικό ή στυλ, είναι προστασία από την υπεριόδη ακτινοβολία. Ζούμε σε μια χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια, ευχάριστο για πολλά πράγματα, όμως και απειλητικό για τα μάτια μας και τα παιδιά που έχουν πιο αραιή, αραιοχρωματική ήριδα, η ήριδα είναι ένα διάφραγμα που φρενάρει, μπλοκάρει ένα κομμάτι τη ακτινοβολία από το να μπαίνει στο μάτι. Άρα, ανοιχτό ανοιχτόχρωμα ή μάτια, να το πούμε έτσι. Ανοιχτό χρωμα... Τα χρώμα αυτή... είναι πιο ευαίσθητα σαν τα δικά σα, το ξέρουμε. Ε, τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα από του ενηλίκου, το γνωρίζουμε. Πρέπει να προστατεύονται και με καπέλο και με γυαλιά ηλίου. Πρέπει να προστατεύονται. Τώρα, πάμε στο άλλο το ζήτημα, το οποίο θεωρητικά ε, έχει επικρατήσει να αντιμετωπίζεται κυρίω ή να παρουσιάζεται στου ενηλίκου και μάλιστα. Μεγαλύτερη ηλικία. Από τα 50, 55, 60 ετών και πάνω. Μιλάμε βεβαίω για την πρεσβειοποίηση. Αλήθεια ή μύθο. Λοιπόν, και τι είναι βεβαίω η πρεσβειοποίηση, για να καταλάβουμε. Το trend πλέον στην Αμερική mm -hmm. είναι να αντικατασταθεί ο όρο αυτό και να το δούμε στο σύνολό του στα πλαίσια μια εξέλιξη του διαθλαστικού συστήματο των ματιών. Φυσικά και υπάρχει πρεσβειοποίηση δεν μα αρέσει να το ακούμε, δεν μα αρέσει να το λέμε, δεν μα αρέσει να το παραδεχόμαστε και κάποιοι έρχονται και λένε: Εγώ γιατί έκανα πρεσβειοποία και ο συνομήλικό μου δεν έκανε. Γιατί να κάνω εγώ νωρίτερα και ο άλλο αργότερα. Γιατί εγώ να κάνω και ο άλλο να μην κάνει ποτέ. Α δούμε λοιπόν το σχετικό βίντεο, στο οποίο ο νεαρό τώρα επιχειρεί να διαβάσει μια εφημερίδα. Αυτό λοιπόν πάσχει από μοιοπία ή πρεσβειοποία. Αυτό λοιπόν που προσπαθεί να διαβάσει την εφημερίδα και τα βλέπει θολά και πρέπει να την απομακρύνει για να τα δει καλύτερα. Αυτό που δυσκολεύεται να προσαρμόσει και να δει κοντά, έχει πρεσβειοπία. Μάλιστα. Είναι λοιπόν ακόμη μία πάθηση, μία κατάσταση μάλλον του ματιού. Το ερώτημα είναι λοιπόν, αυτή η κατάσταση που μπορεί να διορθωθεί ή να αντιμετωπιστεί επαρκώ ώστε να μην έχουμε πρόβλημα. Τώρα, η γυαλιά βεβαίω και η φακή είναι μία μόνιμη κατάσταση. Αλλά μόνιμα, με χέρι γιατρού, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν. Ξεκινάω από αυτό που πολύ σωστά είπατε και που πολύ σπάνια λέγεται. Δεν είναι πάθηση, είναι κατάσταση. Άρα λοιπόν δεν πάσχω από κάτι, δυσκολεύομαι κάπου. Είναι μια κατάσταση των ματιών, όπως και η μοιοπία είναι μια κατάσταση των ματιών. Η πρεσβειοπία έχει να κάνει με την εξέλιξη. Έχει να κάνει με μια αλλαγή στον οργανισμό μας. Άρα ισχύει η τρίτη ηλικία και η πρεσβειοπία. Είναι συνεφασμένες. Όχι. Αυτό, λοιπόν, πρέπει να απομυθοποιήσουμε okay. και να καταλάβουμε ότι η πρεσβειοποίηση είναι ένα κομμάτι της εξέλιξης, της προσαρμογής που κάνει το μάτι μας. Τι σημαίνει προσαρμογή. Βλέπω μακριά ένα δέντρο, τη φύση. Βλέπω πιο κοντά εσάς. Βλέπω ακόμα πιο κοντά τα χέρια μου, το κινητό μου, το ρολόι μου. Τι σημαίνει βλέπω μακριά. Θα, θα, θα σταντάρω τώρα κάποια πράγματα τα οποία είναι νεφελώδη σε πολλούς ασθενείς. Γιατί κουβεντιάζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας και αλλιώς νοείτε εσείς το μακριά, αλλιώς εγώ. Τι σημαίνει μακριά οφθαλμολογικά. Από τα 2, 3, 4 μέτρα και πέρα είναι μακριά. Μάλιστα. Το μάτι λοιπόν όταν βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμία, βλέπει μακριά. Βλέπει καλά, εμετροπία. Βλέπει θαμπά, θα δούμε, μοιοπία αστιγματισμό, υπερμετροπία. ή και όλα αυτά μαζί. ή και όλα αυτά μαζί. Ενδιάμεσα τι είναι η απόσταση των 80 εκατοστών με ένα μέτρο. Είναι πέρα από τα χέρια μου, μέχρι εκεί που φτάνουν τα χέρια μου και λίγο πιο πέρα. Αυτή καλείται ενδιάμεση απόσταση. Είναι η απόσταση που ένα χειρουργό θα χειρουργήσει μια κοιλιά, που ένα ζωγράφο που ένας μουσικός θα δει την παρτιτούρα, είναι αυτή η απόσταση που Βάζουμε το monitor όχι ενός laptop αλλά ενός desktop. Αυτή είναι η ενδιάμεση απόσταση. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, όταν θέλουμε κάποιον να τον κάνουμε να βλέπει καλά στην ενδιάμεση απόσταση, αυτή νοείται ως ενδιάμεση. Άρα μακριά 3 μέτρα και πάνω, ενδιάμεσα 80 εκατοστά με 1 μέτρο, κοντά 30 με 40 εκατοστά εκεί που κρατάμε το βιβλίο. Όπω για παράδειγμα, τώρα εγώ κρατάω τον οδηγό εδώ. Αυτό είναι, το, Αυτό κοντινό είναι σας. Λοιπόν, το κοντινό μου. Εδώ λοιπόν, αν εγώ μπορώ να το διαβάσω ή δεν μπορώ να το διαβάσω, αυτή η κατάσταση ποια είναι. Δεν είναι λοιπόν η Γιατί? Mm. Γιατί αν έχετε μοιοπία και βγάλετε τα γυαλιά σα, βλέπετε να διαβάσετε κοντά. Εάν δεν έχετε μοιοπία, είστε εμμέτροπ, στο μηδέν. Εγώ δεν έχω ούτε μοιοπία ούτε υπερμετροπία. Τότε κοντά μπορεί να δυσκολεύομαι. Εάν δεν έχετε υπερμετροπία, που α πούμε ότι είναι το αντίθετο τη μοιοπία. Κοντά δυσκολεύεστε σε μικρότερη ηλικία. Εκεί λοιπόν πλέον πέφτει το ταμπού, το ηλικιακό, που κακώ έχει περάσει. Και έρχεται όχι ο 50 ούτε ο 45 Έρχεται ο 40 ή και ο νεότερο, και έρχεται και μου λέει: Γιατρέ, κάνε κάτι. Δεν βλέπω ούτε το κινητό μου, ούτε το τάμπλετ. Και τώρα δεν βλέπω και το λάπτοπ. Και Ένα δεν λεπτό, είναι καν γιατρέ. 40. Ένα λεπτό. Γιατί στην προσπάθεια να το αποσαφηνίσουμε, νομίζω ότι λίγο. Αρχίσαμε να τον μπλέκουμε περισσότερο. Η περσβιοπία λοιπόν είναι αυτό που λέμε ότι εγώ δεν μπορώ να διαβάσω το κείμενο μπροστά μου και πρέπει να βάλω τα γυαλιά μου ή είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ότι δεν βλέπω κοντά. Μάλιστα. Είναι μια κατάσταση η οποία ξεκινάει από τότε που γεννιόμαστε και σταδιακά εξελίσσεται. εξελίσσεται. Λοιπόν, ναι. φτάνει να μας ενοχλήσει όταν μας δυσκολεύει σε αυτή την αυθαίρετα εννοούμενη κοντινή όραση. Υπάρχει λοιπόν τρόπο αντιμετώπιση ή τουλάχιστον από το παρελθόν. Έχουμε κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα να εφαρμόζεται. Ωραία. Λοιπόν, ε, θεραπεία δεν υπάρχει. Γι' αυτό και το λέμε το ιερό δισκοπότερο τη οφθαλμολογίας, Μ' αρέσει να χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, γιατί το κυνηγάμε όλοι να το βρούμε, κυνηγάμε να το φτιάξουμε. Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα. σω γιατί αυτή είναι η εξέλιξη του οργανισμού μα. Mm -hmm. Όμω υπάρχουν λύσει. Όπως... Άρα μπορούμε κάτι να κάνουμε. Ξεκινάμε από το απλό γυαλί. Ξεκινάμε από φακού επαφή, από πολυεστιακά γυαλιά που όλο ο κόσμο έχει ακούσει. Α πάμε όμω σε πιο σύγχρονα πράγματα. Αυτό είναι η κλασική και τουλάχιστον η επιφανειακή λύση. Η απλή. Νομίζω ότι υπάρχει όμω και κάποια επέμβαση που μπορεί να γίνει. Πολύ ωραία. Και αν, βλέπουμε κιόλα αν λοιπόν. έχουν τη δυνατότητα. Βεβαίω. Άρα λοιπόν, μιλάμε τώρα για κάποια επέμβαση στην οποία ο οφθαλμίατρο, χειρουργό. Πώ παρεμβαίνει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις στιβάδε του κέρατοειδού. Τι είναι αυτό, είναι το τζάμι του ματιού, το διαβιέ τζάμι που έχουμε μπροστά. Η επιφάνεια του ουσιαστικά. Η επιφάνεια, η οποία έχει ένα πάχο μισό χιλιοστό. Mm. Και εδώ βλέπετε ένα λέιζερ το οποίο κάνουμε και με το οποίο προσπαθούμε να αλλάξουμε την καμπυλότητα αυτού του τζαμιού του ματιού. Προσπαθούμε λοιπόν να ενσωματώσουμε έναν φακό επαφής στο μάτι μα. Να το πω χοντρά. Ένα ξένο σώμα όμω. Όχι. Με το λέιζερ δεν βάζουμε ξένο σώμα, κάνουμε κάποιες τομές οι οποίες αλλάζουν την καμπυλότητα. Αυτό είναι μια παλαιότητα. Στο παλαι... ίδιο το μάτι με διαδεδομένα τα δικά του χωρίς να παρεμβαίνουμε με οποιοδήποτε ξένο σώμα. Επάνω. Δεν βάζουμε Πάνω. κάτι άλλο. Αυτό είναι μια παλαιότερη τεχνική ε, η οποία εφαρμόστηκε για κάποια περίοδο, είχε κάποια αποτελέσματα, τώρα έχει δώσει τη σκητάλη σε πιο σύγχρονες τεχνικές Όπω ε, για παράδειγμα. Είναι το, το LASIK, το FEMTO LASIK. Ε, το LASIK, όπω βλέπετε εδώ πέρα, με ένα FEMTO SECOND LASER, δημιουργούμε, κόβουμε μία λεπτή φλουδίτσα mm -hmm. στην επιφάνεια του τζαμιού του ματιού, η οποία έχει πάχο ένα δέκατο του χιλιοστού, χωρί να ακουμπήσουμε το μάτι. Αυτό γίνεται με ένα laser νηστέρι. Σηκώνουμε αυτή τη φλούδα και μετά διορθώνουμε με ένα έξιμερ laser, με ένα άλλο laser την μειοποία, υπερμετροπία και ένα κομμάτι της πρεσβειοποίας αντίστοιχα. Υπάρχει επικίνδυνοτητα σε τέτοιου είδους τεχνικές. Όλα τα χειρουργεία ε, έχουν τους κινδύνους πέρα τους. Το, πέρα από το γενικό κίνδυνο, σε αυτή την τεχνική όμως, η οποία βεβαίως περιλαμβάνει λέιζερ και μάλιστα σε τόσο ευαίσθητο ε, αισθητήριο όργανο όπως είναι τα μάτια. Με αυτά τα femtosecond laser που βλέπετε εδώ και στο mm. βίντεο, έχουμε αυξήσει την ασφάλεια εντυπωσιακά. Πλέον θεωρείται η ασφαλέστερη οφθαλμολογική επέμβαση που κάνουμε. Επαναλαμβάνω και τονίζω ότι δεν πρέπει να απλουστεύουμε τα πράγματα. Καλό είναι να τα απομυθοποιούμε, αλλά όχι να τα ισοπεδώνουμε. Πρέπει να τηρούνται όλες οι διατάξεις ασφαλείας. Πρέπει να σεβόμαστε το χειρουργείο και εμείς ως οφθαλμίατροι χειρουργοί και οι ασθενείς οι ίδιοι. Άρα δεν είναι ωραίο να λέμε «έλα δεν είναι τίποτα» είναι κάτι, αλλά είναι τόσο εύκολο, τόσο φιλικό, τόσο βολικό για τον ασθενή, που την ίδια μέρα κιόλας ή την επόμενη επιστρέφει στη δουλειά του. Επιστρέφει με πολύ καλή όραση στη δουλειά του. Τι πρέπει να προσέξει κανεί όταν θα υποβληθεί σε μια τέτοιου είδου επέμβαση, δεδομένου ότι νομίζω ανοίγουμε μια... ένα τραύμα, δημιουργείται πρακτικά. Όταν παρεμβαίνουμε με ένα λέιζερ σε οποιοδήποτε σημείο του σώματο, είναι μια πληγή. Υπάρχουν περιορισμοί. Σαφώ υπάρχουν προϋποθέσεις για να προβούμε σε αυτό το χειρουργείο. Γι' αυτό και η δουλειά γίνεται πριν το χειρουργείο. Η δουλειά γίνεται με τον προεγχειρητικό έλεγχο, ο οποίο πρέπει να είναι ενδελεχή. Υπάρχουν συγκεκριμένοι αλγόριθμοι που τηρούμε, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που ακολουθούμε με βάση την Αμερικάνικη και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία και αυτά τα υιοθετούμε και εμεί και τα ακολουθούμε και εμεί στην Ελλάδα. Να Προσπαθούμε... δώσουμε λίγο κάποια πιο συγκεκριμένα κριτήρια για το ποιοι είναι οι ενδυνάμοι υποψήφοι για τέτοιου είδου επεμβάσει. Πολύ ωραία ερώτηση. Ε, πρώτο κριτήριο είναι η σταθεροποίηση τη αμετροπία, μειοπία, υπερμετροπία. Τι σημαίνει σταθεροποίηση, μεταβολή μέχρι μισή διοπτρία, μισό βαθμό, σε απόσταση χρονική ενό έτου. Άρα λοιπόν αυτό που λέγαμε μετά τα 18 για να έχει σταθεροποιηθεί, ε, έχει αυτή τη βάση, χωρίς χωρί όμω αυτό να αποτελεί τροχοπέδι. Μπορεί να έχει σταθεροποιηθεί ήδη η μοιοπία από τα 16 ή από τα 17. Άρα λοιπόν, αν έχουμε δύο διαδοχικέ μετρήσει με απόσταση τουλάχιστον 12 μηνών και με μεταβολή που δεν ξεπερνάει τη μισή διοπτρία τόσο όσον αφορά τον αστιγματισμό, όσο όσον αφορά και τη μοιοπία, μπορούμε να προχωρήσουμε σε χειρουργείο. Γίνεται μία πολύ αναλυτική αποτύπωση και καταγραφή τρισδιάστατη του κερατοειδούς, που είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε εκεί, που πρόκειται να χειρουργηθεί. Αυτό γίνεται με τοπογραφία, τομόγραφία, μία σάρωση, πώς είναι ο αξονικός τομογράφος, χωρίς ακτινοβολία, δεν έχει οντίζουσα ακτινοβολία, γίνεται μόνο με λέιζερ, ναι. και πρόσφατα, ενώ είναι παλιό σαν σύλληψη, πρόσφατα πλέον μπαίνει στην καθημερινότητά μας, και η Ray Tracing απερομετρια, η οποία είναι η, ποιο... η καταγραφή της ποιότητα τη όραση. Γιατί πλέον δεν μιλάμε μόνο για οπτική οξύτητα, αλλά μιλάμε και για ποιοτική όραση. Ποια είναι η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά. Ότι το 10-10 που θα ακούσετε τον οφθαλμίατο να λέμε, ναι. βλέπει 10-10. Βλέπω στον αετός. Τι σημαίνει 10-10. Mm -hmm. Σημαίνει ότι μπορώ να δω, να ξεχωρίσω δύο διαφορετικά αντικείμενα, αντικείμενα σε συγκεκριμένου μεγέθου, σε συγκεκριμένη απόσταση. Mm -hmm. Και ορίζουμε αυθαίρετα και λέμε, αν ο Βασίλη ή ο Γιάννη μπορεί να ξεχωρίσει αυτά τα δύο σε αυτή την απόσταση, που έχουν αυτό το μέγεθο, σε αυτή την απόσταση, τότε βλέπει δέκα δέκατα. Γι' αυτό θα ακούσετε κάποιον να σα πει: Εγώ βλέπω πάνω από δέκα δέκατα. Μα γίνεται, βεβαίω και γίνεται. Πώ γίνεται. Διότι μπορώ να διακρίνω αυτά τα δύο ίδια αντικείμενα, να τα ξεχωρίσω ότι είναι δύο διαφορετικά, σε ακόμα μεγαλύτερη απόσταση. Άρα εκεί ξεπερνάμε λοιπόν. Το 10 στα 10 το 10, την, στα 10. το 100% να το πούμε έτσι. Δεν είναι 100% το 10 δεν είναι. στα 10. Γιατί πρακτικά δεν είναι mm -hmm. ότι βλέπεις 150%. Είναι ότι έχεις μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα από έναν άλλον. Γιατί αυθαίρετα έχει οριστεί αυτό. Είναι η λεγόμενη υπερόραση. Είναι η όραση που έχει ο πιλότος. Είναι όραση που μπορούμε να δώσουμε μετά από λέιζερ. Είναι όραση που έχουν μερικοί ή πολλοί υπερμέτροπες. Μάλιστα. Τώρα... Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά την πρεσβειοποίηση και μα είπατε ότι με αυτή την τεχνική, με το laser, μπορούμε εν μέρη να προσαρμόσουμε έναν φακό ώστε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Πάμε στην μειοπία, στην άλλη πλευρά. Ε, και εκεί να δώσουμε λίγο τον ορισμό τη τι ακριβώ είναι και βέβαια μέχρι πότε μπορεί να εξελιχθεί. Γιατί έχουμε περιπτώσει όπου ενήλικε πάνω το 18 παρουσιάζουν και αυτή σχετική αύξηση. Και να πούμε σε τι οφείλεται αυτό. Η μιοπία είναι και αυτή μια διαθλαστική κατάσταση του ματιού. Είναι πλέον συνήθι. Τι σημαίνει, το φως, αντί να εστιάζει στην οχρά κοιλίδα, εστιάζει λίγο πιο μπροστά. Θα το βλέπουμε κιόλα και θα έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε ακριβώ ακριβώς. τι είναι Γιατί αυτό που λέμε. Είναι, είναι τεχνικοί όροι, του οποίου εσεί, σαν επιστήμονα, γνωρίζετε, εμεί όμω από την άλλη πλευρά. Επαφιόμαστε σε εσά για να κατανοήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε το, το φω το οποίο ανακλάται πρακτικά σαν έναν καθρέφτη. Έχουμε για να μα δώσει φως. την εικόνα αυτή που ο εγκέφαλο πλέον θα αποκωδικοποιήσει. Αυτό εδώ είναι Εδώ η τεχνική... βλέπουμε την τεχνική λασίκ που αυτή είναι το, το φέμπτο LASIK που δείξαμε και πριν. Ε, η οποία είναι η εγχείρηση εκλογή για αντιμετώπιση του, της αμετροπίας. Εδώ βλέπουμε ότι έχει μπει και ένα ένθεμα στο κέντρο, το οποίο είναι ένα ενδοκερατοειδικό ένθεμα, το οποίο μπήκε και το οποίο μπορεί να διορθώσει την πρεσβειοπία. Μάλιστα. Αυτά είναι Μια ζελατίνη κατά βλεπουμε τρόπο. Ακριβώς. Βράνη. Είναι ένας μικρός φακός, ο οποίος μπαίνει στο κέντρο, είναι ενδοκερατοειδικά ενθέματα, έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ε, πλέον συν, η συνθέστερα χρησιμοποιούμενη τεχνική με τη βοήθεια της λασίκ της τεχνικής είναι το λεγόμενο mini-monovision, ή modest monovision. Αυτό πλέον κερδίζει έδαφο διεθνώ στην αντιμετώπιση τη πρεσβειοπίας. Μια τεχνική που αυξάνει το βάθος πεδίου, χρησιμοποιώντα το ένα μάτι για πιο μακριά, το άλλο για ενδιάμεση όραση. Είναι ένα, ένα τέχνασμα αυτό. Είναι λίγο αυτό. δύσκολο αυτό να το κατανοήσει κανεί γιατί από το ένα μάτι θα βλέπει μόνο μακριά από το άλλο, θα βλέπει μόνο κοντά. Είναι μια μακρινή σκάλα και μια ενδιάμεση σκάλα. Ο εγκέφαλο μέσα σε ένα μήνα κάνει την νευροπροσαρμογή. Μάλιστα. Οπότε μαθαίνει να βλέπει με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια τεχνική αρκετά προσφυλή, ασφαλή, αναστρέψιμη ανά πάσα στιγμή και που μας δίνει μια ανεξαρτησία από τα γυαλιά στο 80% των δραστηριοτήτων μα και κυρίω δεν είμαστε δέσμοι των γυαλιών. Ξέχασα τα γυαλιά μου το πρωί. Μπορώ και να οδηγήσω και να δω το κινητό μου και να διαβάσω κάτι στον υπολογιστή. Θέλω να πάρω να διαβάσω ένα βιβλίο για 10 ώρε. Θα χρειαστώ ένα μικρό βοήθημα. Θέλω να οδηγήσω νύχτα και να πάω ένα μεγάλο ταξίδι. Θα χρειαστώ ένα βοήθημα. Άρα αλλά δεν λύνει 100% το πρόβλημα. Όχι, αλλά το λύνει στο 80% και δίνει σε έναν πενιντάρι, σε έναν εξιντάρι, μια σεβαστή Ανεξαρτησία από τα γυαλιά. Η εξάρτηση από κάτι είναι μια δουλεία. Σωστά. Ξέρω πόσους και πόσου φίλου γνωστού συναδέλφου που έφυγαν από το σπίτι του, διαπίστωσαν ότι ξέχασαν τα γυαλιά του και έσπευσαν να γυρίσουν πίσω για να πάρουν τα γυαλιά. Άρα λοιπόν, είναι μια τεχνική χρήσιμη στη ε, στηριζόμενη πάνω στη σύγχρονη φυσικά τεχνολογία του Femto που είναι ό,τι πιο high-tech υπάρχει διεθνώ. Αυτά λοιπόν ισχύουν στην πρεσβειοποία. Στην οποία αντίστοιχε τεχνικέ εφαρμόζονται. Σαφώ. Ακριβώ οι ίδιε τεχνικέ, ε. αντίστοιχα προσαρμοσμένε. Ε, Με άλλου φακού να επιθέσω, όμως. Ναι. Άρα λοιπόν τώρα, για την οποία για να κατανοήσουμε, ε. έρχεται το φω, Πλέον Αυτό στη... είναι το φυσιολογικό Μάλιστα. Έρχεται το φως, περνάει και καταλήγει στην οχρά Στην η οποία βλέπετε ότι το οβολβός Είναι λίγο πιο επιμήκη. Yeah. Ο βολβός του ματιού είναι πιο επιμήκη. Με αποτέλεσμα το φως να μην εστιάζει εκεί που θέλουμε Να εστιάζει πιο μπροστά Βάζουμε μπροστά έναν φακό επαφής εν προκειμένου Και μετακινείται η εστία πάνω στην οχρά Αυτό λοιπόν είναι η κατάσταση του ματιού που λέγεται μοιοπία, αξονική μοιοπία. Τη λέμε αξονική γιατί ο άξονα mm. του ματιού έχει μεγαλώσει. Και γι' αυτό εμφανίζεται συνήθω στην εφηβεία ή εξελίσσεται στην εφηβεία. Επειδή αναπτύσσεται ακόμη το Ακριβώς. μάτι. Ακριβώ. Γιατί το μάτι μεγαλώνει, όπω mm -hmm. το παιδί ψηλώνει, ο έφηβο ψηλώνει, έτσι μεγαλώνει και το μάτι και δεν προλαβαίνει το μπροστινό κομμάτι του ματιού να ακολουθήσει αυτή την ανάπτυξη υστερεί, κατάτη και εμφανίζεται η μοιοπία. Αυτό, όταν λέτε όμω ότι συμβαίνει κυρίω σε άτομα τα οποία βρίσκονται σε ανάπτυξη, κάποια στιγμή η ανάπτυξη σταματάει. Και μάλιστα 20, 21, 22 ετών, ένα ενήλικα πλέον θεωρείται ότι έχει αναπτυχθεί πλήρω. Γιατί λοιπόν η μοιοπία μπορεί να ανεβεί όσο περνάνε τα χρόνια. Πολύ σωστά το λέτε αυτό. Πράγματι, περιμένουμε από τα 17, 18 μέχρι 20, όπως σωστά τοποθετηθήκατε, να έχει σταθεροποιηθεί η μοιοπία. Εάν εξακολουθεί να μεγαλώνει, τότε υπάρχει πρόβλημα. Τότε πλέον αποδιαθελαστική κατάσταση μεταπίπτει σε πάθηση. Γιατί δεν νοείται να εξακολουθεί να μεγαλώνει το μάτι. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες καταστάσεις όπως η λεγόμενη εκφιλιστική, η οποία εκφυλιστική, η οποία, για να το πω πιο σωστά γιατί το άλλο δεν είναι έβυχον, ε, η εκφυλιστική μοιοπία που όντω εξακολουθεί να μεγαλώνει το μάτι. Πρακτικά εκφυλίζεται το πίσω μέρο του ματιού και μπορεί να μεγαλώνει η μοιοπία, δημιουργώντα ένα σταφύλωμα που λέμε. Αυτά είναι σπάνια. Αυτό που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μα και που πρέπει να έχουμε το νου μα και που αφορά του νέου ανθρώπου. Είναι μια μοιοπία που όντω εξακολουθεί να μεγαλώνει, συνοδευόμενη από έναν αστιγματισμό που όντω εξακολουθεί να μεγαλώνει, να εξελίσσεται, να μεταβάλλεται. Ναι. Αφορά του νέου ανθρώπου, του δεκαπεντάριδε, του εικοσάριδε, του τριαντάριδε. Υπάρχει στην Ελλάδα, δεν το ξέρει ο κόσμο και είναι ο κερατόκονο. Μάλιστα. Κερατόκονο, λοιπόν, ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το αποτυπώσουμε για να καταλάβουμε και τι πρόκειται. Πρόκειται βεβαίω για μια προεξοχή, να το πούμε έτσι. Ε, μια ουσιαστικά αλλίωση του ματιού. Θα έχουμε δυνατότητα να το δούμε, αλλά ουσιαστικά πρέπει να πούμε τι είναι αυτό το πράγμα και αν συμβαίνει από την αρχή, από την Πρώτη στιγμή τη γέννησή μα, είναι κάτι που συμβαίνει ω ε, μια υγιεινή κατάσταση, για παράδειγμα. Ο κερατόκονο είναι μια παραμόρφωση του τζαμιού του μάτιου μπροστά. Αυτό το τζάμι, το διαβιέ που περιγράψαμε και που είδαμε πιο πριν, παραμορφώνεται. Από τι προκαλείται αυτή η παραμόρφωση. Τι φταίει, Γονίδια. Γενετική προδιάθεση, πολυπαραγωγική πάθηση, με περιβαλλοντική επιβάρυνση. Βλέπουμε Μόνο ότι... γονιδιακή όμω η ισορροπία. Κατά βάση γονιδιακή κατά βάση γονιδιακή. Άρα λοιπόν πρέπει να ψαχτεί όλη η οικογένεια. Δεν εκδηλώνεται ξαφνικά, δεν πονάει το μάτι, δεν κοκκινίζει το μάτι, δεν ενοχλεί. Είναι πάντα αμφωτερόπλευρη και στα δύο μάτια, σε άλλοτε άλλο βαθμό στο κάθε μάτι και επειδή δεν συμβαδίζει, το ένα μάτι βλέπει καλά, το άλλο μάτι χειροτερεύει, το αντιλαμβανόμαστε όταν πλέον και το καλό εντό εισαγωγικών μάτι χειροτερέψει. Ποια είναι τα βασικά συμπτώματα, γιατί Κάποιο μπορεί να κατανοήσει και να αντιληφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά να θεωρήσει ότι μπορεί να πρόκειται για μειοπία. Τα βασικά συμπτώματα λοιπόν, όπω μπορούμε να δούμε σε ένα βίντεο, είναι η παραμόρφωση της ορα... του φωτό, τη όραση, του ειδόλου, Μάλιστα. που δεν μπορεί να διορθωθεί οτιδήποτε και αν παρεμβάλλουμε. Ό,τι φακό και αν βάλουμε, ό,τι γυαλί και αν βάλουμε, ό,τι βάζουμε μπροστά, βλέπουμε ότι παρά τις προσπάθειές μας, καθώς έρχεται το φως, παραμορφώνεται, αντί να εστιάσει ευκρινώς, όπως βλέπουμε εκεί, λόγω της ανομαλίας που υπάρχει μπροστά στη μύτη και είναι ακριβώς αυτή η προεξοχή, Μάλιστα. προκαλεί τέτοια παράθλαση και παραμόρφωση στις ακτίνες, που ο ασθενής μας αλλάζει γυαλί, ξαναλάζει γυαλί, άλλα γυαλιά, καινούργια γυαλιά και δεν ικανοποιείται. Τι μπορεί να φταίει αυτό. Άρα λοιπόν, ένας δεκαοκτάρης, ένας εικοσάρης, ένας εικοσπεντάρης που αλλάζει γυαλιά ανεφλόγου, που αλλάζει ο αστηματισμός του, που αλλάζει η μοιοπία του. Το πρώτο και κυριότερο που οφείλουμε να αποκλείσουμε είναι αυτό, ο κερατόκονος. Και πώς διαγνώσκεται αυτή η μεταβολή της κατάστασης του ματιού. Πάρα πολύ εύκολα και απλά με μία εξέταση που λέγεται τοπογραφία κερατοίδους. Σαφώ έχει εξελιχθεί τόσο πολύ η τεχνολογία που με τοπογράφου και τομογράφου, ακόμα πιο σύγχρονοι, ο τομογράφο είναι μια σάρωση που γίνεται με λέιζερ, ο τοπογράφο στηρίζεται σε μια παλαιότερη τεχνολογία, υπάρχει και η sign τεχνολογία, όλα αυτά συνδυαζόμενα ή και μόνο μία από αυτέ, αν κάνει ιδανικά συνδυασμό αυτών, θα μα αναδείξει το πρόβλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναδειχθεί έγκαιρα. Πόσο χρόνο χρειάζεται ας πούμε, για να ολοκληρωθεί μια τέτοια διάγνωση, και μάλιστα εάν είναι επιβαρυντική για το μάτι, δεδομένου ότι το μάτι ήδη ε, το επιβαρύνει μια κατάσταση όπω αυτή που βλέπουμε ο κερατόκονο. Δεν είναι καθόλου επιβαρυντική. Είναι... Μία απλή σάρωση σαν μία φωτογραφία. Υπάρχει ακτινοβολία Δεν έχει καθόλου ακτινοβολία Γίνεται στο εγγύση υπέρυθρο η ακνοβολία, μία laser ε, Μία λέιζερ σάρωση, εάν γίνει τομογραφία, όση τι είδου. Εάν γίνει μία πλάσιντο τοπογραφία, δεν έχει καν ακτινοβολία Είναι απλά ένα, ένα φω, mm -hmm. ένα μικρό φωτάκι. Μπορεί να γίνεται όσο συχνά θέλουμε. Δεν επιβαρύνει το μάτι, δεν ακουμπάει τίποτα στο μάτι. Είναι ανώδυνη, ανέμακτη. Ταχύτατη γίνεται εντό 2 δευτερολέπτων μας παρέχει τρισδιάστατη απεικόνηση όλου του κερατοειδούς με πολύ ενδελεχή καταγραφή και είναι πολύ χρήσιμη και στην παρακολούθηση της εξέλιξης μιας πάθησης η οποία αφορά έναν στους 350 Έλληνες. Κάποτε νομίζαμε ότι είτε ένας ένα στους 2.000. Είναι ένα στους 300, ένα στους 400. Έχει κερατόκονο, σε μικρό βαθμό ίσως τρεις στους τέσσερις είναι αδιάγνωστοι. Γι' αυτό και εισηγούμαστε και προτείνουμε και σαν εταιρεία και στα πλαίσια κοινωνικής ευαισθητοποίησης όλοι οι νέοι, ειδικά αυτοί που έχουν έστω και λίγο μοιοπία ή κυρίως αστιγματισμό, πολλό δε μάλλον μεταβαλλόμενη μοιοπία και αστιγματισμό, μία φορά να κάνουν μία τοπογραφία. Από τα 15 μέχρι τα 30-35 να γίνει μία τοπογραφία κερατοειδούς. Η έγκαιρη διάγνωση σώνει την όραση. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια τέτοια περίπτωση σε έναν νεαρό άνθρωπο ή στον οποιοδήποτε ενήλικα. Η, η αντιμετώπιση ποια είναι. Υπάρχει αντιμετώπιση. Λοιπόν υπάρχει αντιμετώπιση. Υπάρχει αντιμετώπιση η οποία την κάνει παγώνει την κατάσταση. Δεν, δεν τη μεταβάλλει, δεν την εξαλείφει λοιπόν θα φτάσουμε και σε αυτό, αλλά α κρατήσουμε σε πρώτη φάση το στόχο, τον κύριο στόχο, ο οποίο είναι το πάγωμα τη κατάσταση. Να μην χειροτερέψει, να μην επιδεινωθεί. Ωραία. Αυτή λοιπόν η παραμόρφωση να μην εξελιχθεί. Mm -hmm. Αυτό ο κερατοειδή να μην γίνει ακόμα πιο ανώμαλο, να μην γίνει ακόμα πιο μητερό, να μην γίνει ακόμα πιο λεπτό, που μπορεί να τρυπήσει στο τέλο. Αυτό λοιπόν να το παγώσει. Αυτό γίνεται με μια τεχνική που έχει εξελιχθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Ε, Έλληνε επιστήμονε είναι πρωτοπόροι σε αυτό διεθνώ. Διακρίνονται. Ε, είναι η διασύνδεση κερατοειδού, το corneal Cross Linking. Θα το έχει ακούσει ο κόσμο. Σαν Cross Linking, διασύνδεση κερατοειδού. Είναι μια τεχνική που συνδυάζει μια ειδική βιταμίνη που ενσταλάσσουμε στο μάτι με μια ειδική ακτινοβολία σε μια διαδικασία με συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Για πόσο οποία... χρονικό διάστημα. Η θεραπεία διαρκεί περίπου μία ώρα. Μάλιστα και η οποία έχει ως στόχο, με, με, με υπάρχουν βέβαια και διάφορες άλλες επιλογές, αλλά ας κρατήσουμε τη μία ώρα. Η στάνταρ θεραπεία είναι μία ώρα. Μπορεί να γίνει και πιο σύντομη, πιο επιταχυμένη. ο στόχος είναι το πάγωμα. Είναι η ενίσχυση του κερατοειδούς του Να τον κάνουμε πιο σκληρό, πιο ανένδοτο, λιγότερο ευαίσθητο. Το Αυτός, λοιπόν είναι ο στόχος. Το πήγαμε ένα βήμα παραπέρα και προσθέσαμε λέιζερ, το οποίο κάποτε ήταν απαγορευτικό. Τώρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε λέιζερ, να το συνδυάσουμε με αυτή την τεχνική στο ίδιο χειρουργικό session, δηλαδή στο ίδιο χειρουργείο, στην, να γίνουν όλα μαζί, συνέδρια. στην ίδια συνεδρία, yeah. να γίνουν όλα μαζί και να διορθώσουμε και ένα κομμάτι, ένα κομμάτι μόνο, της μειοποίας του αστιγματισμού. Ας μην κρατήσουμε όμως μόνο αυτό, γιατί και αυτό είναι εφικτό. Αυτό που ενδιαφέρει τον ασθενή είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα της όρασης του. Αυτό που λέμε ότι βλέπει 8 δέκατα, αλλά είναι 8 δέκατα πιο ποιοτικά από τα 8 δέκατα που έβλεπε πριν. Άρα λοιπόν είναι ένα μετρούμενο πλέον, μετρήσιμο μέγεθος η ποιότητα της όρασης που γίνεται με την αμπερομετρία, με ένα ειδικό μηχάνημα και με το χειρουργείο που κάνουμε, όχι μόνο σταθεροποιούμε την κατάσταση, όχι μόνο αποτρέπουμε την εξέλιξη, αλλά βελτιώνουμε και την ποιότητα τη όραση του ασθενού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα φοράει και μετά ένα γυαλί, ένα φακό επαφή. Δεν είναι χειρουργείο διόρθωση τη μοιοπία, αλλά σαφώ βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα τη όρασή του. Αποκλειστική αντιμετώπιση. Και να το πω έτσι, ε, αποκατάσταση του προβλήματος. Μπορεί να συμβεί και αν είναι, με ποιον τρόπο. Το επόμενο στάδιο σε πιο προχωρημένες καταστάσεις είναι η μεταμόσχευση. Όμως η μεταμόσχευση είναι ένα χειρουργείο, εμένα είναι η εξειδικευσή μου, που προσπαθούμε να το αποφύγουμε γιατί δεν θέλουμε σε ένα νέο άνθρωπο να αντικαταστήσουμε τον κερατοειδή του με ένα μόσχευμα το οποίο θα ζήσει 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια, δεν γνωρίζουμε πόσο. Όχι ότι δεν υπάρχουν τεχνικές εξυλιγμένες, να το αντικαταστήσουμε ή να το ενισχύσουμε, αλλά είναι η ίστατη επιλογή. Mm -hmm. Προτιμούμε να διασφαλίσουμε την υγεία, την ακαιρεότητα του ματιού του ασθενούς και γι' αυτό βγήκαν καινούριε τεχνικές, που είναι η διασύνδεση, με σκοπό να αποφύγουμε ή να αναβάλουμε τη μεταμόσχευση. Προστέθηκε μια καινούρια τεχνική, η οποία ανακαλύφθηκε στο Ρότερνταμ στην Ολλανδία, εκεί πέρα που ήμουν για πάρα πολλά χρόνια, και την οποία εδώ στην Ελλάδα την έχουμε εξελίξει με την ομάδα μα ακόμα περισσότερο, που είναι η μεταμόσχευση τη μεμβράνη του Μπάουμαν. Είναι κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο. Και, και σε ποιε περιπτώσει, α πούμε, συνίσταται. Ακριβώ. Είναι στου πιο προχωρημένου κερατοκόνου που δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε την τεχνική που αναφέραμε πριν να του παγώσουμε με τη διασύνδεση αλλά που διατηρούν ακόμα μία ικανοποιητική όραση και που δεν θέλουμε σε έναν να του κάνουμε ακόμα μία μεταμόσχευση, στο μερικού πάχου μεταμόσχευση, τι κάνουμε, βάζουμε σε μία ειδική τσέπη που χαράσουμε στο εσωτερικό του τζαμιού του ματιού και που το κάνουμε με φέμπτο ναι. second laser, με αυτό που είδαμε πριν, βάζουμε μία λεπτή μεμβράνη η οποία έχει πάχος ένα Τέταρτο. Έναν εσωτερικό, να το πούμε έτσι, φακό. Μιλάμε για μια μεμ... μεμβρανούλα η οποία έχει πάγος ένα εικοστό του χιλιοστού. Μάλιστα. Με αυτό λοιπόν τι πετυχαίνουμε. Σταθεροποιούμε mm -hmm. τον κερατοειδή και αποτρέπουμε την εξέλιξή του. Ό,τι κάναμε με το cross-linking για τους παχύτερους κερατοειδείς, για αυτούς που είναι πιο προχωρημένοι, το κάνουμε με αυτή την τεχνική. Είναι λοιπόν άλλη μια τεχνική προκειμένου να... Να παγώσουμε το πρόβλημα, Ακριβώς. να μην εξελιχθεί περαιτέρω. Και τότερο. να βελτιώσουμε και την ώρα. Αυτά σε ό,τι αφορά το κερατόκολνο. Άλλη μία όμω συχνή πάθηση του ματιού, ε, και ειδικά πλέον πάλι σε μεγαλύτερε ηλικίε, τουλάχιστον θεωρητικά, είναι το γλάφκομα. Γλάφκομα όμω, πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι και ποιε είναι οι αιτίε που, παρα, που παρατηρείτε. Το γλάφκομα είναι ένα ύπουλο εχθρό. Το γλάφκομα. Γιατί? γιατί είναι ύπουλο, γιατί δεν δίνει συμπτώματα. Mm -hmm. Δεν δίνει κανένα σύμπτωμα εκτό πια αν κάνει μια κρίση οξεού γλαφκόματο που είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Το γλαφκόμα το είχαμε συνδυάσει με μεγάλε ηλικίε. Γιατί? γιατί τότε πια είχε προχωρήσει η βλάβη στο οπτικό νεύρο που βλέπουμε εδώ, αυτό είναι που βλάπτεται, ενώ θεωρούσαμε ότι γλαφκόμα ίσω να αυξημένη πίεση, γιατί βλέπουμε εδώ τη ροή. Του υγρού, αλλά η ροή του υδατοειδού υγρού, όταν κάπου παρεμποδίζεται, ανεβαίνει η πίεση μέσα στο εσωτερικό του ματιού. Και βλέπουμε και εδώ τα αποτελέσματα. Πειράχεται το δηλαδή, να οπτικό νεύρο, και κομμάτι, σωστά. τώρα ακριβώ εδώ βλέπουμε την απώλεια του περιφερειακού οπτικού πεδίου. Διατηρείται μόνο το κεντρικό και στο τέλο χάνεται και το κεντρικό. Μπορεί να σταματήσει αυτή η εξέλιξη τη ε, πάθηση. Βεβαίω μπορεί. Επειδή όμω μέχρι τότε δεν έχει δώσει σύμπτωμα και φτάνει να δώσει σύμπτωμα 20 χρόνια μετά, αφού δουλεύει αυτή η πάθηση, γίνεται αντιληπτό στα 60. Τώρα, Άρα, μπορεί να έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Είναι μια πάθηση που ξεκινάει πολύ, πολύ νωρί. Συνεπώ, απαιτεί πρόληψη. Προφανέστατα, λοιπόν. Είναι μια πάθηση που ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερου σαραντάριδε mm -hmm. με έναρξη γλαφκόματο, χωρί συμπτώματα κανένα, και γι' αυτό απαιτεί πρόληψη. Και γι' αυτό πρέπει να βάλουμε στο τσεκάρισμα των σαραντάριδων πενηντάριδων τον έλεγχο του οπτικού νεύρου και όχι μόνο την μέτρηση της πιέσεως, γιατί ακόμα και με φυσιολογική ενδοφθάλμιο πίεση μπορεί το οπτικό νεύρο να βλάπτεται, υπάρχουν λαυκόματα χαμηλής πιέσεως, γίνεται λοιπόν ένα σκανάρισμα στα πρέσια του προλητικού ελέγχου, του οπτικού νεύρου και προσθέθηκε πρόσφατα στη βιβλιογραφία διεθνώ η μελέτη των γαγκλιακών ινών, που αποτελούν τον πιο πρώιμο δείκτη Αρχόμενη γλαυκοματικής βλάβη. Δεν αρκεί λοιπόν η μέτρηση τη πίεση. Mm. Χρειάζεται να κάνουμε και παχυμετρία κερατοειδού, διότι επηρεάζεται η μετρούμενη πίεση από το πάχο του κερατοειδού, και μελέτη ακριβώ εκεί που βλέπουμε του οπτικού νεύρου, διότι αυτό τελικά βλάπτεται. Και αυτό ξεκινάει ή μπορεί να ξεκινήσει από τα 40 και τα 50, και μπορούμε να το φρενάρουμε με φάρμακα. Γιατρέ, συνεπώ η κατάσταση αυτή του κλαυκώματο είναι μία μη αναστρέψιμη. Η βλάβη που έχει υποστεί το οπτικό νεύρο ω νευρικό συστός είναι μη αναστρέψιμη. Οριακά μπορούμε να αναστρέψουμε τι τελευταίε νευρικέ ίνε, α πούμε, που χάθηκαν. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ό,τι έγινε, έγινε, δεν πρέπει να γίνει παρα, παραπέρα ζημιά. Μάλιστα. Με φάρμακα, με λέιζερ, σπανίω με χειρουργείο, μπορούμε να ελέγξουμε και να αποτρέψουμε την εξέλιξη. Άρα, συνεπώ, πρέπει να είμαστε εγρηγόρευση προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε την πρόληψη και την διάγνωση εγκαίρω, ώστε να μην βρεθούμε στην δύσκολη κατάσταση αυτή με γλάφκομα στο μάτι. Και το πιο χρήσιμο εργαλείο είναι η οπτική τομογραφία συνοχή. Μια εξέταση που γίνεται χωρί μηδρίαση, χωρί να ανοίξει η κόρη του ματιού. Εύκολα, γρήγορα, Στα ανώ... που βάζουν στο μάτι και δεν βάζουμε ανοίγει ούτε... η κόρη του ματιού. Ναι, ακριβώ. Καμία αγώνα, όπω είναι ο ασθενή. Το επόμενο λεπτό σηκώνεται και φεύγει. Σκανάρουμε όλο το πίσω μέρο του ματιού και μετρώντα κάτι πολύ συγκεκριμένο, μέσα σε 1,5 με 2 δευτερόλεπτα, έχουμε τον πιο ευαίσθητο προγνωστικό δείκτη για την ανάπτυξη και εξέλιξη γλαυκόματο. Κάθε 40-50, καλό θα ήταν αυτό να το κάνει, ειδικά αν έχει οικογενειακό ιστορικό. Και πάμε τώρα στην άλλη περίπτωση, που όντω φαίνεται ότι προσβάλλει μεγαλύτερε ηλικίε, την λεγόμενη οχρά κιλίδα την ηλικιακή εκφύληση τη οχρά κιλίδας. <Κι> Τι είναι αυτό, σαν, σαν μια κατάσταση, Πώ ακριβώ αντιμετωπίζετε, Ποιά είναι τα συμπτώματα που δίνει, Είναι η γύρανση, τα γυρατιά τη οχρά. Η οχρά είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι του ματιού. Άρα λοιπόν. Μην λέμε έχω οχρά κιλίδα. Έχουμε όλοι οχρά κιλίδα. Έχουμε όλοι δάχτυλο, έχουμε όλοι μύτη, έχουμε όλοι αυτή Άρα λοιπόν Είναι αυτό το σύμπτωμα που βλέπουμε Είναι η κεντρική μια... μα όραση όμω. <coughs> αυτό που βλέπουμε τώρα εκεί Αυτή η κεντρική τζούρα Είναι γιατί στην οχρά κιλίδα που είναι υπευθυνή Για το κέντρο τη όραση Κάτι τρέχει, κάτι δεν δουλεύει σωστά Κάτι δυσλειτουργεί αυτό το θάμπωμα σταδιακά επεκτείνεται. Και μπορεί να το βλέπουμε ως κεντρικό σκότωμα, κεντρική μουτζούρα, κεντρική μαυρίλα. Μπορεί να είναι μία παραμόρφωση ή αλλίωση της κεντρικής εικόνας. Δηλαδή να το βλέπουμε καμπύλο παραμορφωμένο. Να λοιπόν το μάτι μας από τη μέσα μεριά και εδώ βλέπουμε το οπτικό νεύρο που είναι το άσπρο και εδώ αυτό το κεντρικό κομματάκι εκεί που είναι ένα μικρό τμήμα του ματιού αλλά υπεύθυνο για το 90% της όρασής μας. Μια μικρή περιοχή διαμέτρου 1,5 χιλιοστού είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Και εδώ είναι μία από τις πιο καινοτόμε θεραπείες που έχουμε για αυτήν ακριβώς την πάθηση. Βλέπουμε συγκεκριμένες πρωτεΐνες που ρίχνουμε μέσα στο εσωτερικό του ματιού, βλέπουμε την παρουσία ενός παράγοντα που λέγεται αγγιογενετικός παράγον, που είναι υπεύθυνο στην αλληλεπίδραση του με τα που βλέπουμε εκεί. Στο να βγει υγρό έξω από τα αγγεία είναι αυτό που λέμε. Έχεις υγρή ή ξηρή. Η υγρή είναι αυτή. Είναι υγρό που βγαίνει μέσα από τα αγγεία και φουσκώνει το χαλί που Πάλιστα. είναι... Ο αμφιβολίστροιδη. Σε κάθε περίπτωση, ε, είτε ξηρή είτε υγρή, το αποτέλεσμα, πάνω το πρόβλημα, να το πω έτσι, είναι το ίδιο. Το πρόβλημα είναι το ίδιο, η λειτουργία τη οχρά κλίδα. Η αντιμετώπιση όμω είναι διαφορετική. Mm -hmm. Να κατανοήσουμε λοιπόν τώρα τι ακριβώ συμβαίνει όταν έχουμε οχρά κοιλίδα. Έχουμε λοιπόν αυτό το θάμπωμα στο κέντρο του ματιού, το οποίο εάν δεν το αντιμετωπίσουμε, μπορεί να αυξηθεί και να χάσουμε τελείω την όραση. Ναι. Είναι μία από τις κύριες αιτίε mm -hmm. τυφλότητο, σημαίνει όραση κάτω από ένα εικοστό, στο δυτικό κόσμο. Πώ γίνεται η διάγνωση λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, Η διάγνωση γίνεται με τομογραφία συνοχή, οπτική τομογραφία συνοχή, το OCT, που ο κόσμο το έχει ακούσει. Ε, είναι μία σάρωση με λέιζερ, χωρί ιοντίζουσα ακνοβολία. Μία σάρωση που και αυτή μπορεί να γίνει χωρί τι σταγόνε που μεγαλώνουν την κόρη, εύκολα και γρήγορα, και η οποία μα δίνει τρισδιάστατη απεικόνηση τη οχρά κοιλίδα. Mm. Πάνω σε αυτό. Έχει προσθεθεί μια ακόμα πιο σύγχρονη τεχνολογία, πάρα πολύ χρήσιμη, ένα εξαιρετικό εργαλείο, που είναι η OCT αγκιογραφία. Γιατί όπως είδαμε, ναι. η παραμόρφωση αυτή και το υγρό που βγαίνει οφείλεται σε δυσλειτουργία των αγκίων. Άρα χρειαζόμαστε μια αγκιογραφία για να μας δείξει πού είναι το πρόβλημα και τι φταίει. Εφόσον λοιπόν κάνουμε τη διάγνωσή μας, η οχρά κοιλίδα μπορεί να επανέλθει στην πρώτερη μορφή της, στην αρχική... Ως, όπως ας πούμε, ενός μεσήλικα ή ενός νεαρού ανθρώπου, με κάποια θεραπεία, με κάποια αντιμετώπιση χειρουργική ή μη. Μία λοιπόν από τις θεραπείες που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση είναι αυτή εδώ που βλέπουμε, που είναι συγκεκριμένα ένζημα, συγκεκριμένα αντισώματα, μονοκλονικά αντισώματα, τα οποία τι κάνουν, πάνε και μπλοκάρουν, Βλέπετε τη δαγκάνα που πηγαίνει και μπλοκάρει τον παράγοντα που ευθύνεται, έναν από τους κύριους παράγοντες, που είναι ο αγιογενετικός παράγον, που ευθύνεται για το πρόβλημα. Πάμε λοιπόν και βάζουμε ένα φάρμακο, μέσα στο μάτι, είναι στοχευμένη θεραπεία, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, και πηγαίνει αυτό το αντίσωμα, αυτός, ε, α, ο, α, 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 αυτός ο παράγον, και πηγαίνει και μπλοκάρει, δεσμεύει τον Αιτιογόνο παράγοντα, αυτόν που φταίει. Είτε είναι υγρή, όπω παραδείγματο, ή ξύρη. Στην υγρή μόνο. Αυτό λοιπόν είναι σε ό,τι αφορά λοιπόν, την υγρή ε, οχρά κοιλίδα. Λοιπόν, αυτή η ξυρη στην υγρη μονο αυτο λοιπον ειναι σε οτι αφορα την υγρη Αυτό λοιπόν, αυτη η αντιμετωπιση θα παγώσει το πρόβλημα εκεί που βρίσκεται, Α... δεν θα το επιτρέψει να πάει παρακάτω, ή θα το βελτιώσει κιόλα. Αυτή η αντιμετώπιση είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχουμε μέχρι στιγμή. Mm -hmm. Εξελίσσεται και βγαίνουν όλο και περισσότερα φάρμακα καινούρια πρωτόκολλα θεραπεία, στοχεύουν στο να απορροφούν το υγρό, άρα βελτιώνει την κατάσταση. Έχει ω μειονέκτημα ότι είναι μια επαναλαμβανόμενη θεραπεία, αλλά αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε, διότι όλα τα φάρμακα που παίρνουμε πρέπει να τα παίρνουμε για κάποιο διάστημα ή εφόρου ζωή. Όταν έχουμε υπέρταση και παίρνουμε ένα χάπι για να πέσει η πίεση του οργανισμού, γνωρίζουμε ότι άμα το, στόμα, το σταματήσουμε, η πίεση θα ξανανέβει. Όπω λοιπόν σε όλε τι θεραπείε, παίρνουμε ένα χάπι Κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα. Έτσι λοιπόν και αυτέ οι ενέσει, αυτό ο παράγων ο οποίο μπαίνει μέσα στο μάτι, πρέπει να μπαίνει κάθε μήνα. ή Μάλιστα. κάθε δύο μήνε, ανάλογα με το πρωτόκολλο. Υπάρχει λοιπόν μια επαναλαμβανόμενη θεραπεία, Ακριβώς. που πρέπει όμω κανεί να την τηρεί, προκειμένου να διατηρήσει ή να βελτιώσει ελαφρώ την κατάσταση τη οχρά κοιλίδα. <χε> και φτάνοντα σιγά σιγά προ το τέλο εκπομπή, ίσως είναι το μείζον θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο. Και αυτό είναι το σάκχαρο. Ο Σακχαρόδης διαβήτης, ο οποίος το πρώτο και πιο σοβαρό ε, σύντομα που έχει είναι τα μάτια μας, η όρασή μα. Πότε καταρχάς πρέπει να είναι κανείς σε, σε εγρήγοση για να κάνει μια εξέταση προκειμένου να διαπιστώσει τι σημαίνει στα μάτια του και αν βεβαίω το Σακχαρό έχει χτυπήσει στα μάτια. Μέσα από επικοινωνία με διαβιτολόγους. Μέσα από καμπάνιες της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας. Μέσω από επικοι... Μέσα από επικοινωνία με τους ίδιους τους ασθενείς. Και ομάδες ασθενών που είναι οργανωμένοι και έχουν κάνει συλλόγους. Πλέον θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τους διαβητικούς. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε όλους όσους παίρνουν φάρμακο για το ζάχαρο. Ανεξαρτήτως αν είναι διαβητικοί ή δεν είναι. Όσοι παίρνουν. Κάποιο φάρμακο για να ελέγχουν τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα, mm -hmm. η μητέρα μου, η γιαγιά μου, η θεία μου, ο αδελφό μου. Ανεξάρτητα λοιπόν από το ύψο του ζαχάρου. Ανεξάρτητα από το ύψο του ζαχάρου. Mm -hmm. Όσοι λοιπόν παίρνουν φαρμακευτική αγωγή για να ελέγχουν το ζάχαρο, πρέπει να βλέπουν και τα μάτια του. Mm -hmm. Το πρωτόκολλο και το ευρωπαϊκό και το αμερικάνικο απαιτεί έλεγχο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, που κάποτε αρκούμασταν στην βυθοσκόπηση μία εξέταση υποκειμενική, με διακύμανση, μία εξέταση που έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αν γίνεται σωστά και τεκμηριωμένα, αλλά που στην καθημερινή ρουτίνα μπορεί να μην είναι τόσο ενδελεχής όσο θα έπρεπε και που κυμαίνεται ανάμεσα στη βιδοσκόπηση που κάνει ο Γιάννης από τη βιδοσκόπηση που κάνει ο Βασίλης. Μπορεί όμως τώρα να δώσει τη σκητάλη σε σύγχρονες εξετάσεις, αντικειμενικές, ανεξάρτητες του εξεταστή, συγκρίσιμες μεταξύ τους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και από διαφορετικούς γιατρούς, που λέγονται τομογραφία της οχράς, αγκιογραφία της οχράς και σαφώς, χωρίς να χάνει τη βαρύτητά της, η κλινική περιγραφή του βυθού. Άρα λοιπόν, βυθοσκόπηση δεν αρκεί. Χρειάζεται τομογραφία και αγκιογραφία. Απαιτείται να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο με το που ξεκινάει Κάποια βλάβη να είναι εμφανή στο μάτι μέσα πρέπει να γίνεται. Παράδειγμα. παράδειγμα, είδημα τη οχρά, να φουσκώσει η οχρά. Mm. παράδειγμα, μικροεμοραγίε. Πώ αποτυπώνεται παράδειγμα... αυτό στο μάτι. Πέρα Η αιμορραγία προφανώ θα το δει κανεί. Η όραση ε, δηλαδή μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν ε, μια θόλωση τη όραση, ε, μπορεί να είναι. Ε, τι ακριβώ σύμπτωμα θα μα δώσει. Μπορεί να έχει είτε ελάττωση τη όραση ναι. ή παραμόρφωση τη εικόνα. Μάλιστα. Όπω για παράδειγμα, όταν έχουμε τον φακό στην φωτογραφική μα μηχανή και βλέπουμε αυτή τη λεγόμενη εικόνα, το φυσάι, το μάτι του ψαριού, και όπου αυτό. παραμορφώνεται αριστερά και δεξιά Ακριβώς. το πλαίσιο τη εικόνα. Ναι. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το σάκχαρο, που είναι και ίσω μια πολύ ύπουλη ασθένεια. Θέλω όμω να μου εξηγήσετε λίγο στη βιθροσκόπηση τι είναι αυτό το οποίο στον γιατρό θα του πει πω υπάρχει πρόβλημα σάκχαρου ή κάπου αλλού σε κάποιο άλλο όργανο ε, του σώματο, μια και τα μάτια μα, όπω είπαμε στην αρχή, είναι ο καθρέφτη του σώματό μα. Το πλεονέκτημα που έχουμε στη βιδοσκόπηση είναι να βλέπουμε άμεσα ορατά τα αγγεία του βυθού. Αρτηρίε, φλέβε. Τα βλέπουμε με γυμνομάτι, με χρήση κάποιων φακών. Είναι το μόνο παράθυρο, πραγματικό παράθυρο στο εσωτερικό του οργανισμού που γίνεται μέσα από την κόρη του ματιού και που τα βλέπουμε. Αποκλείεται να είναι παθολογικά να έχουν πρόβλημα, να έχουν ανευρισμάτια, να έχουν μοραγίε, να έχουν αγκιοσκλήρινση. Τα αγκία αυτά και όλα τα υπόλοιπα αγκία του οργανισμού, τα στεφανιαία αγκία για την καρδιά, τα αγκία των νεφρών, τα αγκία των άκρων, να είναι υγιή. Άρα λοιπόν, το πρώτο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι βλέπουμε ανάγλυφα, ζωντανά μπροστά μα τα αγκία του οργανισμού, σαν να παίρναμε την ίδια την καρδιά και να την ανοίγαμε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε. Τόσο απλά, με μια τέτοια... ναι. τόσο απλή και ανώδυνη εξέταση μπορούμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει στον οργανισμό. Το βλέπουμε. Ναι, βλέπουμε την κατάσταση των αγκίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για του διαβητικού και για του υπερτασικού και για ανθρώπου που έχουν ρευματικά νοσήματα, αυτοάνωσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν προσθέσουμε και το εργαλείο τη τομογραφία και τη OCT αγκιογραφία που πλέον γίνεται χωρί χρήση και αγραφικού, άρα δεν βάζουμε τίποτα δεν από τη φλέβα. Είναι... Δεν εισάγουμε κάποιο υγρό λοιπόν κανένα όπως υγρό, στο παρελθόν Κανένα να υγρό, καμία ναι. αλλεργική αντίδραση, καμία ανεπιθυμητή ενέργεια, καμία παρέμβαση, κανένα τρύπημα, κανένας πόνος. Μπορούμε να κάνουμε μια σάρωση και να κάνουμε μια αγιογραφία στο μάτι και να δούμε τα αγγεία χωρίς να έχουμε ακουμπήσει τον ασθενή καθόλου. Και ο ασθενής φεύγει, το επόμενο λεπτό παίρνει το αμάξι του και οδηγεί κανονικά. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει και ό,τι πιο απλό για τον ασθενή, που μπορεί να το κάνει όσο συχνά απαιτείται, με σκοπό να προστατέψει το πολύτιμο αγαθό της όρασής του. Από όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε, εγώ κρατάω ένα πολύ βασικό στοιχείο. Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Τα όλα άλλα έπονται. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη. Από πολύ σωστό. Είμαστε στον 21ο αιώνα, έχουμε όλα τα εργαλεία στη διάθεσή μα. Είμαστε μια πολύ εξυλιγμένη χώρα, και πολύ καλά εξοπλισμένη τεχνολογικά, ας μην το υποτιμούμε αυτό. Είμαστε πολύ μπροστά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αμερικάνικες πολιτείες, άρα στο εκμεταλλευτούμε. Μπορούμε, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά στην πρόληψη και πολύ πιο οικονομικά από το εξωτερικό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας και κάναμε αυτή την πολύ λεπτομερή και διαφωτιστική συζήτηση για τα μάτια μας. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας φράση σε προσέχω σαν τα μάτια μου δεν είναι τυχαία, καθώ πρόκειται για ένα από τα πιο ευαίσθητα όργανα του σώματό μα. Οποιαδήποτε επέμβαση στα μάτια θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά και πάντοτε με την βοήθεια του έμπειρου και καταρτισμένου γιατρού σε συνδυασμό με τι διευκολύνσει που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Ευχαριστούμε πολύ που μείνετε κοντά μα.